Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Δημουλή, πρόεδρο του ΝΑΟΚ Σέγγιρας, ο οποίος θα μας πει καταρχήν τι είναι ο ΝΑΟΚ. Ο ΝΑΟΚ είναι ένα ιστορικό και αθλητικό τοπόσημο. Ένα τοπόσημο το οποίο όλη η κοινωνία της Κέρκυρας έχει περάσει από τις εγκαταστάσεις αυτές, έχει ζήσει τη μαγεία των αθλητικών τμήματων, κοπηλασίας, ισχυοπλοείας, υδατοσφαίρισης, κολύμβησης και αθλητικής αλληλείας. Έχουν ζήσει ωραίες στιγμές, έχουν ζήσει συγκινητικές στιγμές, έχουν πάρει αρχές και αξίες οι οποίες τις κουβαλούν στη ζωή τους όλοι όσοι πέρασαν από εδώ. Οπότε ο ΝΑΟΚ είναι εκτός από αθλητικό σωματείο και ένα ιστορικό σωματείο που είναι λαϊκής βάσης και είναι για την κοινωνία της Κέρκυρας. Ο ΝΑΟΚ είναι η Κέρκυρα. Αυτός είναι ο ΝΑΟΚ. Εκτός από τα καταξοχήν θαλάσσια σπορ, υπάρχουν σε εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ και δύο αθλήματα, το beach tennis και το beach volley. Τα τελευταία χρόνια βελτιώσαμε το χώρο αυτό που βλέπουμε όλοι, που είναι ένας χώρος μέσα στον ιστό της πόλης, που έρχονται παιδιά τα οποία τους αρέσει και το άθλημα αυτό που έχει να κάνει με τη θάλασσα, που είναι το beach volley, όπως και το beach tennis. Εμείς λοιπόν ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία τους αρέσει αυτή η αθλητική δράση και μάλιστα γίνονται πολύ ωραία τουρνουά που ο κόσμος τα χαίρεται, τα απολαμβάνει και τα απολαμβάνουν οι ίδιοι. Και δική μας χαρά που εντάσσουμε μέσα στο χώρο μας, μέσα στην εγκαταστάσεις μας, αυτά τα δύο πολύ όμορφα και εντυπωσιακά αθλήματα, το beach tennis και το beach volley. Ελπίζουμε με την πάροδο του χρόνου να ενσωματώσουμε και να μπορέσουμε να δραστηριοποιήσουμε και άλλα παιδιά και γιατί όχι να συμμετέχει ο Όμιλος σε μεγαλύτερες διοργανώσεις. Θα είναι μεγάλη μας χαρά. Γιώργος Δημουλής, παλιός αθλητής, μιλήστε μου λίγο για το πρόσωπό σας. Κοιτάξτε, ο ΝΑΟΚ είναι η ζωή μου. Ο ΝΑΟΚ είναι ένα κομμάτι και μια προέκταση του εαυτού μου. Εδώ μεγάλωσα τα παιδικά μου χρόνια, εδώ ήρθα τις πιο ωραίες στιγμές, συγκινήσεις, επιτυχίες οι οποίες δόξασαν τον Όμιλο και την Κέρκυρα, αρκετές φορές πρωταθλητής Ελλάδος, αρκετές φορές Βαλκανιονίκης και έζησα και την εμπειρία να συμμετέχω και να φοράω το Εθνικό Σώμα Σωστήθρος δύο φορές, το 1980 και το 1981, μάλιστα καταχωρώντας την πέμπτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, όμως οι ανάγκες στο σπουδό και αυτά με έκαναν να σταματήσω πολύ νωρίς, 18-19 χρονών, την κοπηλασία. Η κοπηλασία λοιπόν και ο ΝΑΟΚ είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Οπότε η ίδια μου η ζωή επέστρεψε για να υπηρετήσω αυτό το σωματείο από μια θέση διοικητική πριν 6-7 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, ο Όμιλος είναι και σε μια φάση απελευθέρωσης. Σε μια φάση που θα του δώσει τη δυνατότητα στο διηνεκές να είναι σε εγκαταστάσεις του, να χαίρεται τις δράσεις αθλητικές, τα παιδιά και οι γονείς που συμμετέχουν μέσα σε αυτή την αγωνία, γιατί δυστυχώς τα 4-5 χρόνια τελευταία είχε αμφισβητηθεί ο Όμιλος, είχε αμφισβητηθεί για ποιο λόγο είναι εδώ και πολλά άλλα, τα οποία η κοινωνία της Κέρκυρας γνωρίζει την ιστορία του ΝΑΟΚ, γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, έχουμε μπει σε μια κανονικότητα και ελπίζουμε, έχει μείνει το τελείωμα, έχει μείνει η ουρά που λέμε, κάποια στιγμή, πολύ σύντομα δηλαδή, να χαρούμε και την ευχάριστη αυτή είδηση που θα βγει, το ΦΕΚ παραχώρησης. Παραχώρηση που θα παραχωρείται το θαλάσσιο μέτωπο συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου από τον Ναυτικό Όμιλο μέχρι τον Ναυτίλο στον Δήμο. Και μετά με το Δήμο μια προγραμματική συμφωνία που θα μπορούμε να αποτυπώνουμε ξεκάθαρα με τη συμφωνία αυτή ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΟΚ και φυσικά οι κτίσεις του και σαν κάτοχοι του χώρου να δούμε πώς μπορούμε μέσα από αυτό που θα φέρει το έσοδο η όποια χρήση των εγκαταστάσεων να μπορεί ο Όμιλος να συντηρείται, να μπορεί ο Όμιλος να έχει αξιοπρέπεια και να μην ζητιανεύει έξω, να μπορεί να βγάλει τις υποχρεώσεις του, να μπορεί να λειτουργήσει.
και να μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία. Αυτό θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε μέσα από τις δράσεις τις οποίες δημιουργούνται εδώ να έχουμε και ένα έσοδο που να μπορεί ο Όμηρος να αυτοσυντηρείται, να μην ζει διανέβει. Πλέον έχουν σταματήσει επιχορηγήσεις, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Σπύρο μου, είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως γνωρίζουμε οι εποχές, δύσκολες. Εντάξει, υπάρχουν οι γονείς που βοηθούν και συντηρούν, υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν, οι οποίοι είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, όμως ένας Όμηρος με 15 προπονητές, με πάγια έξοδα τα οποία ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ για να συντηρήσουμε το χώρο μας. Ρεύματα, νερά, φορείες, αναλώσιμα, καύσιμα και όλα αυτά. Λοιπόν, από πανελλήνια πρωταθλήματα, με πάνω από τουλάχιστον 50 πανελλήνιες αποστολές, αυτά όλα απαιτούν κάποιο κόστος. Μέσα λοιπόν από τις δράσεις μας, γιατί οι εγκαταστάσεις ανήκουν στον Όμηλο, δεν ανήκουν σε κανέναν άλλον, ποιο ανήκουν. Όταν μας έφτιαξε πριν 40 χρόνια το τότε κράτος τις εγκαταστάσεις, αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα στις συμβάσεις ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΟΚ, τι πρέπει να κάνει, από πού πρέπει να εισπράττει, μέσα από το χώρο του εστιατορίου Καθεμπάρ και μέσα από το κινηματογράφο μας, που μας επέτρεπε τότε, η τότε κυβέρνηση μας κατασκεύασε το κινηματογράφο για να προστατεύει το Όμηλος πρώτα από τα κυρικά φαινόμενα των Ορδιάδων, να μπορεί ο Όμηλος να βιοπορίζεται μέσα από τον ελιμερισμό μικρών σκαφών έως και μικρών θαλαμιγών, για να έχει ο Όμηλος την αυτοτέλειά του, την οικονομική του αυτοτέλεια. Αυτό αμφισβητήθηκε. Δυστυχώς κάποιες διοικήσεις στην πορεία του χρόνου δεν έκαναν αυτά που έπρεπε για να καταχειριστεί ο Όμηλος. Δηλαδή, π.χ. πίσω από το Φλούριο υπάρχει ένα άλλο σωματείο ιστοπλοϊκό. Ο ΠΟΙΑΦ. Ο ΠΟΙΑΦ νοικοκυριμένα το 2003. Στις αρχές λοιπόν του 21ου αιώνα φρόντισε με πολύ στοχευμένες κινήσεις να πετύχει την απελευθέρωσή του και να μην εξαρτάται από κανέναν. Να μπορεί να λειτουργεί, να ξέρει ποια είναι τα έσοδά του. Καταλάβατε. Λοιπόν, τότε δυστυχώς εμείς επανεπαθήκαμε στο brand name του Όμηλου, ποιος θα ακουμπήσει τον Όμηλο και ποιος θα πλέξει τον Όμηλο. Δυστυχώς έτρεξαν πολύ τα πράγματα και βρεθήκαμε κάποια στιγμή μετέωροι στο κενό, όμως είναι τόσο η δύναμη του Όμηλου που και αυτοί που προσπάθησαν να κάνουν κακό στον Όμηλο δεν τα κατάφεραν. Προσπάθησαν, δυσαλέα, όμως δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος, εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε το γραμματέα τον Άγγελο Παυλογιάννη, ο οποίος είναι ιστορικός αρχισμού, θα τα γράψουμε όλα, θα αποτυπωθούν όλα. Τον πόλεμο που διέχθηκε ο Όμηλος πριν το ΦΕΚ από χαρακτηρισμού και αυτό και μετά. Εμείς τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε όλα. 6 μήνες μετά το ΦΕΚ από χαρακτηρισμού, κάποιοι άνθρωποι μανιωδώς συνέχισαν να πολεμούν τον Όμηλο. Αυτούς θα τους αναδείξουμε, θα τους δείξουμε το δάχτυλο στην κυριακή κοινωνία. Γιατί πρέπει να γνωρίζει η κυριακή κοινωνία αυτό το στολίδι, αυτό το διαμάντι, αυτός ο χώρος που προσφέρει τόσο στα παιδιά μας, στοχοποιήθηκε για να κάνει κακό σε αυτό που τα παιδιά απολαμβάνουν. Ο Δημουλίδης αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος. Αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Ο Όμηλος όμως είναι η ζωντανή ιστορία του ναυτιλιακού στην Κέρκυρα. Ο Όμηλος έχει προσφέρει τόσα πολλά. Και μάλιστα τώρα που είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση της μετάβασης και θέλω να πιστεύω της τελειωτικής μετάβασης, ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Έρχονται παιδιά, βλέπετε εδώ κάθε μέρα. Γιώργος Δημουλής και Beach Tennis. Σας απολαύσαμε πρόσφατα σε έναν αγώνα. Επίκειται συνέχεια. Σίγουρα, στο τουρνουά το επόμενο, το event το επόμενο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, θα συμμετέχω και εγώ, γιατί είμαι νέος. Εντάξει, δεν πήγα 100. Και πλησιάζουμε τα 60. Όμως το έχουμε το θετικό μέσα μας. Ας είμαστε και λίγο έτσι παραπάνω κιλά, όμως θα καταφέρουμε, γιατί τα έχουμε γυμνασμένα τα κιλά μας. Οπότε το απολαύσα προχθές και να είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Την επόμενη εβδομάδα θα συμμετέχω στο επόμενο τουρνουά και θα είναι μεγάλη μου χαρά, πραγματικά μεγάλη μου χαρά, μαζί με τα παιδιά να, έτσι, να απολαύσω αυτό το πολύ όμορφο άθλημα το οποίο γυμνάζει όλο το σώμα. Γυμνάζει από την ποδοκλιμική κάτω μέχρι και τους ραχιαίους πίσω, ας πούμε, και τους μυς. Το δικεφάλαιο και τα λοιπά. Είναι πολύ όμορφο, είναι δροσερό, είναι ευχάριστο, είναι από μικρά παιδάκια βλέπεις από 10 χρονών μέχρι και εμείς που μας πλησιάζουμε 60.
Καλή επιτυχία σε όλες τις αστριότητες του Όμιλου. Σε ευχαριστούμε που συμπαραστέκεσαι στον Όμιλο, σε ευχαριστούμε που προβάλλεις όλη αυτή την ομορφιά και αυτή τη χαρά των παιδιών και να συνεχίζεις έτσι να προσφέρεις και εσύ Σπύρο μου στην Κέρκυρα, γιατί σε παρακολουθώ χρόνια, προσφέρεις τον πολιτισμό, προσφέρεις τον αθλητισμό και αυτό είναι κάτι, πολύ κάτι σπουδαίο, αυτό που κάνεις, αυτό που προσφέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Παντέλης Βάρθης, παλιός αθλητής, μέρος του ΝΑΟΚ, της διοίκησης και χρόνια ασχολείται και με το beach tennis. Αρκετά. Πες μου, Παντελή, από πότε ξεκίνησες, πώς. Εμείς, κύριε Σπύρο, ξεκινήσαμε με ξυλοραγκέτα. Τένις μικρή, λίγο και στο τένις. Έτσι και μετά μας ήρθε μάλλον αυτό το άθλημα που λέγεται beach tennis, το οποίο είπαμε το δοκιμάσουμε. Το δοκιμάσαμε. Εμένα προσωπικά, εγώ προσωπικά το λάτρεψα, έτσι, και συνεχίσαμε να παίζουμε, ξεκίνησαμε να παίζουμε. Πόσα χρόνια ασχολείσαι γενικώς με ρακέτα, με ξυλορακέτα, με τένις? 30 χρόνια. Και όπως φαίνεται θα το συνεχίσεις για πολύ ακόμη, γιατί αποδίδεις και σε έχω δει και σε πολλούς αγώνες. Και είσαι από τους καλύτερους αθλητές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που κάνει να το αγαπάς. Όταν το αγαπάς, μέχρι να σε παίρνουν τα πόδια σου ή τα χέρια σου, θα παίζουν. Εύχομαι σε πολλά αθλήματα στο μέλλον και πολλά τουρνουά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς που εδώ βοηθάτε και εσείς στην ουσία με το δικό σας τρόπο, που καθένα με δικό του τρόπο. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Θα ήθελα να προσκαλέσω ένα παιδί, γιατί θα ξεκινήσουμε κάποιες ακαδημίες. Δεν ξέρω αν σας είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Ζουμπλής, ότι το άθλημα θα εισχωρήσει μες στο μήνυμα μας και θα εισχωρήσει και το συγκεκριμένο, το beach tennis, θα ξεκινήσουμε με ακαδημίες, με παιδιά, και ελπίζουμε να το αγαπήσουν τα παιδιά και να έρθουν να ξεκινήσουν. Υπόψη ότι γίνεται και Ολυμπιακό άθλημα. Βέβαια. Βέβαια. Στις επόμενες Ολυμπιάδες, αν ψηφιστεί κάποιο κάτι που θα ακούσει, θα μπει στο Ολυμπιακό άθλημα. Που σημαίνει ότι θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο πολύ, τα παιδιά να φύγουν. Πολύ, πολύ, βέβαια. Γιατί πλέον θα γίνει επαγγελματικό. Θα γίνει επαγγελματικό και θα έχει σε κάποιο καλύτερο λόγο άλλο να ασχοληθεί με το μικρό σου, με τον πιτσένις, ότι θα έχει και κάποια δύναμη στο ότι θα παίξω, θα πάρω και κάποια χρήματα και εκεί, έτσι. Οπότε, πόσο χρειάζεται ένας που δεν έχει πιάσει ποτέ ρακέτα τον πιτσένις στα χέρια του, πόσο χρειάζεται για να μάθει τα βασικά? Πρέπει να κοίταξε κάποιος που δεν έχει παίξει ποτέ τένις, ούτε ποτέ ρακέτα, είναι λίγο πιο δύσκολο, έτσι. Είναι πιο δύσκολο στο ότι να έρθει να βρει τα φάλτσα, να μάθει και τα φάλτσα, όλα τα σχετικά που θέλει μια ρακέτα. Είτε αυτή είναι του τένις, είτε του μπις τένις ή ξυλορακέτα που λέμε. Όλο το κόλπο στο μπις τένις είναι, και στο τένις γενικά, και ό,τι ασχολείται με τη ρακέτα, το πικφόν που έχεις παίξει και εσύ ο ίδιος, είναι τα φάλτσα σου. Να μπορεί να δουλεύεις τα φάλτσα. Αν μπορεί να δουλεύεις τα φάλτσα, πιστεύω ότι όλα γίνονται. Αλλά δεν είναι κάτι το δύσκολο. Όλα μαθαίνουμε. Αργά να το θέλουμε και να τα αγαπάμε. Πάντα επιτυχίες. Να είσαι πάντα καλά. Να έχεις υγεία. Και εσύ και σε ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας προσφέρεις και εσείς πάλι στον ίδιο μας. Ευχαριστούμε ακόμα όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στα δύο τουρνουά που γίνανε και στο τρίτο που θα γίνει. Και ελπίζουμε, σας είπαμε, ότι με τον όμιλο που θα κάνουμε ως beach tennis, να έρθουν τα νέα παιδιά, τα γαλλικά παιδιά, και να ξεκινήσουν να προετοιμάζουν αυτά που έχουν γίνει στο τένις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκος Φρόνιμος, ένας από τους νέους αθλητές του beach tennis. Πώς το συνάντησες και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς? Από τους πολύ νέους θα έλεγα. Beach tennis δεν είχα παίξει ποτέ μου. Εγώ απλά είχα παίξει 2-3 φορές τις ραλίες, 5-6 πάσεις στις ρακέτες. Και κάποια στιγμή κατέβηκα εδώ πέρα, είδα την ωραία παρέα που έχετε δημιουργήσει και παίζετε παιχνίδια μεταξύ σας. Και επειδή μου αρέσουν πολύ οι ρακέτες, είπα να μπω κι εγώ να παίξω λίγο.
Με κέρδισε πολύ γρήγορα, θα έλεγα, λόγω της αγάπης που έχω για τις ρακέτες και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποφάσισα να ασχοληθώ πολύ πιο ενεργά μέχρι να λάβω μέρος του ΝΟΑ και να αγοράσω και τη δικιά μου πρώτη ρακέτα μέσα στην πρώτη κιόλας εβδομάδα. Είναι πολύ θετικό και σε έχω δει δηλαδή σε δύο παιχνίδια και όντως έχεις πολύ καλό και δυνατό καρφωμά. Είναι γεγονός μάλλον για να το λένε όχι ένας αλλά και δύο πιο πριν έγινε και μια συνέντευξη από τον κύριο Παντελή. Θα δούμε, έχω χρόνο μπροστά μου να βελτιωθώ πολύ περισσότερο πιστεύω. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο τουρνουέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαζί μου έχω τον αγαπητό καλλιτέχνη της Κέρκυρας και όχι μόνο Σπύρο Μαργαρίτη. Χαιρετούμε Σπύρο μου, ο οποίος συμμετείχε στις λήψεις τις γνωστές που κάνει σε όλη την Κέρκυρα και την Κέρκυρα το γνωρίζει και όχι μόνο. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας πει για την εμπειρία του στο Beach Tennis. Το Beach Tennis για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Γνώρισα το Beach Volley. Το Beach Tennis ήταν κάτι καινούριο. Μου άρεσε το και το πρώτο και το δεύτερο τουρνουά. Ήταν μια εμπειρία ζωής. Γνώρισα πολύ κόσμο. Ήταν και τα δύο τουρνουά αρκετά δύσκολα. Και ειδικά στο δεύτερο, στο οποίο κέρδισαν όχι τόσο άλλο παραφαβορή, αλλά οι αθλητές οι οποίοι ίσως δεν περίμενε κανείς. Για εσάς με έβλετε ο σκόπισε στο άθλημα του Beach Tennis, το οποίο δεν είχατε ξαναπραγματοποιήσει. Πώς ήταν η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν τελείως διαφορετική. Το σκόπισε έγινε στον πρώτο τελικό με μία κάμερα, στο δεύτερο τελικό αποφάσισα να βάλω δύο κάμερες από δύο διαφορετικές γωνίες. Και φυσικά δεν μιλάμε για τις περίπου 6.000 φωτογραφίες και των δύο τουρνουά. Είναι υπέροχος. Ο Σπύρος Μαργαρίτης, η κάμερα της Κέρκυρας, αποκλειστικά από τον ΝΑΟΚ. Θα μας πει τώρα ποιος τον έφερε εδώ, εγώ ξέρω, αλλά θα μας το πει κι αυτός. Θα μιλήσω καταρχήν ότι χώρια από την δική σου προσωπική πρόσκληση για το Beach Tennis, για το οποίο σε ευχαριστώ από βάθος καρδίας, πάλι με τη δική σου πρόκληση, άρχισα πολύ βέβαια ως αρχάριος, αλλά άρχισα κάποιους φιλικούς αγώνες ως παίκτης πλέον του Beach Tennis. Αυτό σημαίνει πόσο πολύ αγαπώ το άθλημα αυτό. Γνώρισα ανθρώπους για τους οποίους σε μένα αποτελεί τιμή, κάποιοι από αυτούς έγιναν πολύ καλοί μου φίλοι. Και αυτό πάλι χάρη στη δική σου προσοχή για την οποία η λέξη ευχαριστώ είναι πάρα πολύ μικρή. Εγώ ευχαριστώ τον πραγματικά υπέροχο και αξιέπαινο στη δουλειά του επιμελέστατο Σπύρο Μαργαρίτη. Βλέπετε, έχει μια μπάλα στα χέρια του. Δεν εγκαταλείπει το άθλημα αυτό, θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ για το ΝΑΟΚ, για το Beach Tennis, το οποίο θα ενταχθεί στο γενικότερο σύνολο του ΝΑΟΚ. Είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Και είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Και θα αποτελέσει και ολυμπιακό άθλημα. Βεβαίως, είναι ένα άθλημα το οποίο θα αποτελέσει εν αυτόν τον χρόνο, θα γίνει ένα ολυμπιακό άθλημα. Είμαστε ευτυχείς που σε έχουμε κοντά μας. Όλοι είμαστε εδώ, ενωμένοι και δυνατοί. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Ευχαριστώ. Είμαστε καλά.